Χθες το βράδυ δηλαδή, μας ξημέρωσε κιόλας η συνεδρίαση. Κουστούμι χωρίς γραβάτα. Παιδιά λέει, περιμένετε γιατί δεν έχουμε συμφωνήσει. Και περιμένετε και τη δόση, δηλαδή το κλείσιμο και τυπικά της αξιολόγησης. Περιμένετε και την ιστορία του χρέους. Πάμε τώρα 15 Ιουνίου. Να φτάσουμε στο τέλος τον Ιούλιο, στο παραένα, με την ψυχή στο στόμα. Δεν είναι θετικές οι εξέλιξεις χθες, κύριε Μαντά. Εγώ λέω, κύριε Λυριτζή και κύριε Οικονόμου, ότι πάντα σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές πρέπει να είμαστε νυφαλοί και ψυχραιμοί. Με νυφαλιότητα λοιπόν και ψυχραιμία, εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος θες, ότι αποφασίστηκε να δοθεί περισσότερος χρόνος, έτσι ώστε να φτάσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια σε μία λύση για το χρέος, τέτοια που να είναι απολύτως κατανοητό τι θα συμβεί και για τις αγορές και για τον ελληνικό λαό μετά το τέλος του προγράμματος. Μάλιστα. Πάντα συζητούσαμε γι' αυτό. Θυμίζω ότι από τον Μάιο, από το Eurogroup του Μαΐου του 2016, έχει προσδιοριστεί, και αυτό δεν πάει πίσω, και θέλω να το υπογραμμίσω αυτό το πράγμα, ότι μέσω πρόθεσμα, τουλάχιστον μέχρι το 2030, η εξυπηρέτηση του χρέους δεν θα υπερβαίνει το 15% του ΑΕΠ. Τι σημαίνει αυτό? Γιατί νομίζω ότι δεν πρέπει να σκιαμαχούμε σε ζητήματα που αφορούν αριθμούς. Θα το πω έτσι. Και πρέπει να είναι σαφές στον ελληνικό λαό τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια, από το 2009, μπορώ να σας αναφέρω και συγκεκριμένα νούμερα, η εξυπηρέτηση του χρέους ήταν πάνω από 25% του ΑΕΠ. Άρα λοιπόν, αυτό σημαίνει έναν πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος έχει αποφασιστεί ότι πρέπει να δημιουργηθεί. Μένει να δούμε το πώς ακριβώς αυτό. Μετά το τέλος του προγράμματος, ακούστε με λιγάκι. Μετά το τέλος του προγράμματος, ο οποίος είναι πάρα πολύ κρίσιμος για την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Συνεπώς είναι μια προσπάθεια αυτή πάρα πολύ σημαντική. Κάποιοι μας λέγανε λίγο χρονικό διάστημα ιστορικά πριν ότι αυτό το θέμα σχεδόν δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως, είναι πολύ κρίσιμο και πιστεύω... Δηλαδή είστε και ικανοποιημένα στα τεθεσινά, έτσι όπως μας το λέτε. Με όλα αυτά που μας λέτε εσείς, τώρα ότι θα δημιουργηθούν στο μέλλον, πρέπει να χαιρόμαστε για αυτές. Εσείς με ακούτε... Μα όπως τα λέτε, ναι. Όχι. Γιατί έχετε φτιάξει ένα αφήγημα τώρα, το οποίο είναι περίπου θετικό. Όχι. Ενώ χθες χάσαμε τα πάντα. Ενώ πηγαίναμε, κύριε, για μια καλύτερη εξέλιξη χθες. Ένα λεπτό, κύριε Ματά. Χθες, με συγχωρείτε. Όχι, λέω, το αφήγημα χθες ήταν ότι κάτι θα πάρουμε χθες. Ότι θα κλείσουμε περίπου με μια αοριστημένη αλλά ανοιχτή ιστορία για το χρέος. Ότι η αξιολόγηση είναι τελειωμένη. Ότι έκλεισε. Θα πάρουμε τα λεφτά, τη δόση. Mm-hmm. Και δεν κλείσατε τίποτα. Μάλιστα. Φύγαμε από εκεί σαν δαρμένοι. Καταρχήν. Το πρωί. Εντάξει. Είδα τον κύριο Τσακαλώτο και τον άνθρωπο, τον λυπήθηκα. Λέω, τι έπαθε αυτός ο άνθρωπος. Εγώ θα έλεγα όσο αφορά την εμφάνιση του κυρίου Τσακαλώτου διαφορετικά πράγματα, αλλά αυτό είναι θέμα σημειολογίας, το αφήνω στην άκρη. Όπως το βλέπει ο καθένας. Το αφήνω στην άκρη. Νομίζω ότι το χτεσινό Eurogroup προφανέστατα δεν έφερε αυτό το αποτέλεσμα που όχι μόνο εμείς θέλαμε, αλλά σας θυμίζω και δηλώσεις αξιωματούχων και παραγόντων και πριν. Επίσης προσθέτω σε αυτό και τις προσδοκίες, αν θέλετε, των αγορών που εκδηλώθηκαν. Σωστά. Συγκεκριμένα και στο χρηματιστήριο και με την πτώση των δεκαετών ομολόγων κλπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι κανένας από εμάς δεν έχει πλήρη γνώση του τι μπορεί να συνέβη στο παρασκήνιο και τα λοιπά. Μια πενταετία με 3,5%. Αλλά μια εδώ φτύσαμε αίμα για ένα χρόνο. Και από ό,τι προβλέπετε θα φτύσουμε και για τον επόμενο χρόνο. Με βάση και τα συμφωνηθέντα. 5 χρόνια επί 3,5, δεν σας λέω γιατί μέχρι το 60 με 2,2, διότι αυτό ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω και μάλλον δεν έχει κλείσει ακόμα, θα δούμε. Έχει διάφορα σενάρια. Αλλά 5 χρόνια επί 3,5, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά πώς. Με πιανούν λεφτά, να το πω έτσι. Από πού? Ξαναλέω. Το θέμα των πλεονασμάτων είναι απολύτως συνδεδεμένο με το θέμα της ρύθμισης του χρέους. Φέβαια. Θέλω να ξαναπώ για μια ακόμη φορά ότι αυτά τα δύο είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Άρα λοιπόν το πώς θα διαμορφωθούν τα πλεονάσματα σχετίζεται με το πώς θα διαμορφωθούν
πώς θα δημορφωθεί η ρύθμιση των χρέων. Θα σας πω το εξής. Η πλευρά Σόιμπλε, να το πω έτσι πολύ απλά, λέει το 18 μέτρα εφόσον χρειαστούν. Ναι. Βάζει αυτή τη φρασούλα. Εκεί ακριβώς γίνεται, αν θέλετε, και η μάχη ανάμεσα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στη Γερμανία. Διότι είναι προφανές, κατά τη γνώμη μου, ότι θα χρειαστούν, όπως έχει προδιαγράψει και η απόφαση του Μαΐου του 2016, μέτρα για το χρέος, τέτοια, ώστε να κρατάνε τις δανειακές ανάγκες ή την αποπληρωμή του κάτω από αυτό το επίπεδο. Συνεπώς, χτες δεν είχαμε την απόφαση που θέλαμε. Αυτό είναι προφανές, και ούτε κανένας επιχαίρει γι' αυτό. Έχουμε μία καθυστέρηση 3 εβδομάδων. Νομίζω ότι... Κοιτάξτε. Έτσι βλέπετε. Κοιτάξτε. Εάν δεν κλείσουμε, για να το πω διαφορετικά, αν δεν κλείσουμε, οπωσδήποτε αυτό σημαίνει θέμα. Σημαίνει μια αστάθεια που πηγαίνει, πώς να το πω, πέρα από αυτά που συζητάμε σήμερα. Όταν λέμε να κλείσουμε, εννοούμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Ή θα μας πάνε περίπου σε αυτό που λέμε μετά το 18. Δηλαδή θα περιγράψουμε ένα σκηνικό που θα αρχίσει να ισχύει μετά το 18. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Από την αρχή, πάντα αυτό λέγαμε. Ποτέ δεν είπαμε. Εκτός αν. Για το χρέος, εντάξει. Ναι, για το χρέος αυτό λέγαμε. Δηλαδή, να περιγραφούν τα μέτρα. Εδώ μπαίνει το θέμα πόση σαφήνεια, αν θα υπάρχουν ποσοτικοποιημένα ή όχι και όλα αυτά. Τα σενάρια του Bloomberg που είδαμε χτες και τα ρέστα. Να προσδιοριστούν λοιπόν αυτά προκειμένου. Να υλοποιηθούν μετά. Να υλοποιηθούν μετά, βεβαίως. Τη δόση την πάρατε. Νομίζω ότι και ο Γερουν Ντάσεμπλουμ χτες είπε ότι αυτό θα γίνει πριν από το καλοκαίρι και σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι υπάρχει απόλυτη, νομίζω, ανάγκη και σαφήνεια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής όλων των θεσμών ότι αυτό... Έτσι κι αλλιώς πηγαίνει για την εξυπηρέτηση. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έχουν ανάγκη και οι ίδιοι πέρα από το κομμάτι των ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα έχει.